Το ξέρεις ότι σήμερα η λευκαιμία μπορεί να θεραπευτεί με μεταμόσχευση μυελού των οστών? Το ξέρεις ότι σήμερα χαρίζουμε μυελό των οστών δίνοντας αίμα? Το ξέρεις ότι μια μέρα μπορεί εσύ να σώσεις μια ζωή? Γίνε θελοντής δότης μυελού των οστών και χάρισε ζωή με τρία απλά βήματα. Διημερή εκδήλωση με θέμα «Γίνε και εσύ δότης μυελού των οστών», χωρίς πόνο, κόπο και ανέξοδα, θα πραγματοποιηθεί στην Αχαϊκή πρωτεύουσα μέσα στον Ιούνιο. Σκοπός της Περιφερειακής Αρχής είναι, μέσα από το σχέδιο δράσης για την υγεία, να στηρίζουμε εκείνες τις ενέργειες, εκείνα τα σωματεία που πραγματικά πιστοποιούν το ρόλο τους για να κάνουμε μια κοινωνία πιο ανθρώπινη, να καλυτερεύσουμε τη ζωή των ανθρώπων και το σημαντικότερο απ' όλα, το οποίο μας το δίδαξε και η πανδημία, να ενισχύσουμε την κοινωνική μας αλληλεγγύη, την αλυσίδα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Στόχος η ενημέρωση των πολιτών και η παρότρινσή τους να δωρήσουν μυελό των οστών και να σώσουν μία ζωή. Η μικρή πρέσβυρα Αναποστολία που νόσησε από παιδικό καρκίνο επιβεβαιώνει περίτρανα πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί συμβατός δότης, προκειμένου να έχεις μία ακόμα ευκαιρία στη ζωή, να ξαναγεννηθείς. Μας ενημέρωσαν ότι το παιδί έχει λευκαιμία. Συγκεκριμένα τη βρεφική λευκαιμία, όπου είναι μία σπάνια μορφή λευκαιμίας. Για να γίνει καλά, απαραίτητα, εφόσον φέρει το γονίδιο, η μόνη επιλογή μετά τις χημειοθεραπείες και η μόνη λύση είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών. Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουνίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο οργανισμός Safety Project διοργανώνουν ένα διήμερο γιορτής, προκειμένου να περάσει σε όλους το μήνυμα αγάπης και ζωής. Το μήνυμα πως όσοι χρειάζονται δότη μυελού των οστών έχουν δικαίωμα στη ζωή. Ουσιαστικά θα είναι ένα φεστιβάλ χαράς, έτσι, γιατί χαρά είναι να δίνει στον άλλον ζωή, χαρά είναι να προσφέρει σε παιδιά και σε ενήλικες από αυτό που σου έχει δοθεί εύκολα ως καθημερινότητα και δεν το εκτιμάς. Θα είναι ένα διήμερο φεστιβάλ, όπως ακριβώς είπε η κυρία Βασιλοπούλου, που θα έχει πάρα πολλές δράσεις για μεγάλους και για παιδιά, γιατί πρέπει να περάσουμε στα παιδιά μας την έννοια της προσφοράς. Ιδιαίτερα λοιπόν είμαστε ευαίσθητοι στα θέματα υγείας και στα θέματα της, στην πράξη δηλαδή της κοινωνικής αλληλεγγύης, που δεν είναι τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο από τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι δότες του μυελού των οστών, άνθρωποι οι οποίοι δείχνουν το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής στην πράξη. Το διήμερο των δράσεων κινητή μονάδα από τους συλλόγους Όραμα Ελπίδας και Χάρη στη Ζωή θα βρίσκεται στην πλατεία Γεωργίου. Την ίδια ώρα θα πραγματοποιούνται παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους στην πλατεία Γεωργίου, το Επιμελητήριο Αχαΐας και την ΠΛΑΖ.